απίστευτες καταστάσεις στις γούρνες Χερσονήσου. Άγνωστη όργωσα με τρακτέρ μια έκταση 5 στρεμάτων η οποία αποτελεί δημοτική περιουσία του Δήμου Χερσονήσου ενώ λίγο έλειψε να τη φυτέψουν. Χθες το μεσημέρι προς το απόγευμα πληροφορήθηκα την όργωση του γηπέδου στις γούρνες με αγροτικό μηχάνημα. Υπολογίζουμε ότι με τον καλλιεργητή συγχρόνως όχι μόνο όργωσε αλλά έσπηρε και κάτι. Το τι έσπηρε δεν μπορώ να σας πω, δεν ξέρω. Θα το δούμε, ναι. Είναι κατακριτικό αυτό το γεγονός. Πρόκειται για το παλιό γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο οργώθηκε με το πρωτοφανές αυτό περιστατικό να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Χερσονήσου. Μια παράδεκτη ενέργεια, ενημερωθήκαμε και εμείς χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ. Μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό, θα γίνουν άμεσα οι κατά νόμο ενέργειες. Η δημοτική περιουσία θα διασφαλιστεί 100%. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά απλά. Η δημοτική αρχή, εν πλήρη αγνία, είναι σίγουρο ότι δεν έδωσε καμία παραχώρηση σε κανένα. Όχι μόνο να οργώσει το συγκεκριμένο γήπεδο, αλλά κανένα κομμάτι έκτασης δημοτικής περιουσίας στη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα λοιπόν κάποιος πήρε την έγκριση κάποιου άλλου. Το ποιος είναι αυτός είναι εξαιρετικά απλά τα πράγματα, η τοπική κοινωνία τα γνωρίζει καλύτερα από εμάς. Ήδη κατατέθηκε μήνυση κατά γνώστων στην αστυνομία, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Δημοτικής Περιουσίας, ο οποίος ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι για την απαράδεκτη αυτή ενέργεια. Προφανώς έχει φυτέψει κάτι. Δεν πρόκειται για μια ζημιά να γίνει που λέμε με μια βαθιά άρρωση. Είναι καλλιεργητής, οπότε έχει προχωρήσει για κάτι για να προς όφελος δικός του. Για το γήπεδο ποδοσφαίρου, το οποίο δεν λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό, γίνονται προσπάθειες από τη Δημοτική Αρχή για τον αποχαρακτηρισμό της χορτολιβαδικής έκτασης σε γεωργική, προκειμένου να λειτουργήσει νόμιμα η επίμαχη εγκατάσταση στο άμεσο μέλλον. Βρισκόμαστε σε μια δικαστική διαμάχη με το δημόσιο. Με το δασαρχείο προκειμένου αυτό να αποχαρακτηριστεί από χορτολιβαδικό και να γίνει γεωργική έκταση προκειμένου να μπορέσει να αξιοποιηθεί. Είναι μια καλή εγκατάσταση για μας, είναι ένας καλός χώρος. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, αυτό το γήπεδο δεν έχει άδεια αθλητικής εγκατάστασης, οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πολλό δε μάλλον τα τελευταία δύο χρόνια που απαιτούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις να είναι εγκεκριμένες και να έχουν αδειοδοτήσεις για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Άρα αυτό το γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι μια γεωργική έκταση για το Δήμο, αλλά κανένας δεν έχει δικαίωμα χωρίς άδεια και αυθαίρετα να την χρησιμοποιήσει.